Τα υποτιθέμενα μέτρα κάθαρσης, διαφάνειας, που ισχυριζόταν ότι θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ, βούλιαξαν στο βούρκο των συμφερόντων των μονοπωλίων που ήδη υπηρετεί. Η ομολογία των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο ότι είχαν καταρτήσει ακόμη και τιμοκατάλογο για ψηφίσματα και τροπολογίε υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνει αυτό που το ΚΚΕ σε ανύποπτο χρόνο εμεί δηλαδή καταγγείλαμε περί βιομηχανία ψηφισμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνιστά μάλιστα απίθμενη πρόκληση η έκθεση να προτείνει την αναβάθμιση τη σχετική που επιτροπή που αποτέλεσε επίκεντρο. Πάει πολύ δε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από του κύριου ενόχου τη βαρβαρότητα, τη καταπίεση, των υπεριαλιστικών πολέμων, των επεμβάσεων, τη προσφυγιά και τη μετανάστευση, να επιδιώκει να εμφανιστεί σήμερα σαν θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργαλειοποιεί τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν όχημα παρέμβαση σε όλο τον κόσμο για εξασφάλιση των συμφερόντων των ομίλων τη. Οι λαοί λοιπόν αυτό που χρειάζεται να κάνουν είναι να απορρίψουν τους αυτόκλητου σωτήρε που με σκοπιμότητα παρεμβαίνουν, με την πάλη του να επιβάλλουν το δίκαιο και τα συμφέροντά του ενάντια στου εκμεταλλευτέ και το σάστιο σύστημα που στηρίζουν.